Χαίρετε! Καλησπέρα! Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021. Αυτό είναι το βραδινό μας vlog. Μου ζητήσατε χθες το βράδυ στο live του Σαββάτου για να έκανα live σήμερα. Δυστυχώς όμως δεν έχω τον χρόνο, αλλά βάζω αυτό το βίντεο σε ζωντανή μετάδοση, ώστε να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μεταξύ σας τα σχόλια και αν έχω τελειώσει και εγώ μέχρι εκείνη την ώρα τη βιντεοσκόπηση που κάνω με τη δόκτωρα Βίκη Χριστοπούλου, τη Βασιλική Πηγή Χριστοπούλου, θα μπορέσω να είμαι και εγώ στα σχόλια, αν όχι θα τα δω στη συνέχεια. Το βάζω λοιπόν σε ζωντανή μετάδοση και το θέμα είναι χείρι και οι δύο. Θυμάστε είχαμε κάνει ένα θέμα παντρεμένοι και οι δύο, τώρα το θέμα είναι χείρι και οι δύο. Γράφει μία φίλη κάτω από το βίντεο για τις κρυφές σχέσεις. Πόσο ωραία τα λέτε, κυρία Πετρίδου. Οι περισσότεροι βάζουμε την κοινωνία πάνω από την προσωπική μας ευτυχία, γιατί δεν αντέχουμε την κριτική που τις περισσότερες φορές είναι και ανούσια. Όλες τις φορές η κριτική είναι ανούσια, η κοινωνική κριτική. Είναι επί των τύπων και όχι επί της ουσίας. Έχω χάσει τον άνδρα μου εδώ και κάποια χρόνια και έφτιαξα μια σχέση με έναν άνθρωπο που έχει χάσει και αυτό τη γυναίκα του, επίσης αρκετά χρόνια. Και ενώ δεν έχουμε μεταξύ μας κάποιο πρόβλημα και τα παιδιά μας επίσης το γνωρίζουν, η σχέση μας είναι πολύ μαγκωμένη όσον αφορά τον κοινωνικό περίγυρο. Δεν υπάρχει άνεση στις δημόσιες εξόδους μας, σαν να κάνουμε κάτι κακό, ενώ είμαστε νόμιμο ζευγάρι, ενώ είμαστε ένα νόμιμο ζευγάρι. Μελλοντικά σκεφτείτε το σας παρακαλώ σαν θέμα και δώστε μας τα φώτα σας για ανθρώπους που έχουν χάσει τους συντρόφους τους και πώς συνεχίζουν τις ζωές τους χωρίς να κατακρίνονται. Άρα, το πρώτο θέμα για το χείρι και οι δύο είναι η κοινωνική κατάκριση που προφανώς φαίνεται πως φοβάται ο άνδρας αυτού του ζευγαριού, ο οποίος ενώ και ο ίδιος έχει πολλά χρόνια που έχει χειρέψει, έχει πεθάνει η γυναίκα του, άρα είναι ελεύθερος και έχει πολλά χρόνια που και αυτή τη συντρόφου του ο άνδρας της έχει πεθάνει και είναι ελεύθερη, παρόλα αυτά ενώ το γνωρίζουν και τα παιδιά τους, παρόλα αυτά εξακολουθεί να μην νιώθει άνετα ως τη σχέση τους να βγει στην δημοσιότητα και να τη μάθει η κοινωνία. Και θα σας διαβάσω και άλλο ένα μήνυμα που έχω πάρει από μια κοπέλα 33 ετών. Θέμα προς συζήτηση γράφει. Ξεκίνησα σχέση με έναν άνδρα 45 χρόνων, εγώ 33, δηλαδή 12 χρόνια μεγαλύτερο από αυτή, το οποίο η σύζυγος πέθανε πριν κάποιους μήνες. 9, 10, 11 μήνες. Η ερώτηση είναι αν μπορεί να σταθεί μια σχέση μετά την απώλεια της συζύγου και πώς πρέπει εγώ να είμαι απέναντί του. Σας ευχαριστώ. Μου εξηγεί ότι η σύζυγος πέθανε ξαφνικά χωρίς να το περιμένουν από μια ξαφνική ασθένεια και τη ρωτάω εγώ πώς το αντιμετωπίζει αυτός και μου λέει έχει σκαμπανεβάσματα ψυχολογικά. Μια λέει δεν ταιριάζουμε, νιώθω ενοχικά, από την άλλη με ζητάει και όταν είμαστε μαζί περνάμε τέλεια. Της απαντώ λοιπόν και εγώ να κάνει οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία, να ξεπεράσει την απώλεια, διαφορετικά θα σε ταλαιπωρήσει. Ναι, μου λέει η κοπέλα, εγώ πώς πρέπει να είμαι, της λέω δεν φταίσαι εσύ για όλο αυτό, να είσαι φυσιολογική, να είσαι ο εαυτός σου, της γράφω. Μου λέει να προσπαθώ να τον κάνω να ξεχνάει την απώλεια, να αποφεύγω τη συζήτηση και της λέω, εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν είσαι η μαμά του, δεν είσαι η ψυχολόγος του. Και στις δύο λοιπόν περιπτώσεις αυτές φαίνεται ξεκάθαρα στην πρώτη περίπτωση ότι ο άνδρας έχει ενοχές κοινωνικής φύσεως κυρίως και νιώθει άσχημα ότι θα πούνε στην κοινωνία πω πέθανε η γυναίκα του και αυτός αντί να μείνει χείρος και να είναι μόνος συνεχίζει τη ζωή του και τα έχει φτιάξει με μια άλλη γυναίκα και δεν σέβεται εντός αγωγικών τη μνήμη της γυναίκας του. Δεν σέβεται τη μνήμη της γυναίκας του. Αυτό φαντάζομαι ότι σκέφτεται ότι θα πούνε οι γύρω. Η κοινωνία που φαντάζομαι θα ζουν και σε μια μικρή πόλη, σε κάπου στην επαρχία έτσι από ό,τι κατάλαβα από τα συμφραζόμενα της επιστολής. Και στη δεύτερη περίπτωση ο άνδρας εκείνος ο 45χρονος, ο οποίος έχει χάσει πρόσφατα τη γυναίκα του, είναι ολοφάνερο ότι ακόμη βρίσκεται σε κατάσταση πένθους. Δεν μπορώ να γνωρίζω πόσο περισσότερο τον απασχολεί το κομμάτι του συναισθηματικό το δικό του ή το κοινωνικό το κομμάτι. Σαφώς το προσωπικό του είναι πιο ισχυρό.
Λέει ότι η κοπέλα δεν κάνει παράπονο ότι δεν βγαίνουν μαζί έξω ή ότι δεν την παρουσιάζει. Είναι και χρήσιμη η εποχή της καραντίνας για κάτι τέτοιο, ενώ ότι ούτως ή άλλως όλοι στα σπίτια μας είμαστε κλεισμένοι. Φαίνεται όμως ότι κατά καιρούς τον πιάνουν ενοχές, νιώθει ενοχικά που τόσο γρήγορα έχει προχωρήσει σε μια άλλη σχέση και επίσης όταν νιώθει άσχημα και όταν νιώθει ενοχές φαντάζομαι απομακρύνεται από την κοπέλα, μπορεί να της λέει κουβέντες του στυλ «δεν ταιριάζουμε, άρα να το διαλύσουμε», αλλά λέει κατά καιρούς την ζητάει και όταν αυτή είναι μαζί του περνάνε τέλεια. Λοιπόν, το πένθος έχει πολλά στάδια, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τα στάδια του πένθους, είναι η άρνηση, είναι ο θυμός, είναι η διαπραγμάτευση, είναι η κατάθλιψη και η αποδοχή. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα κάποιων μηνών, 9-10 μήνες, μετά που έχει πεθάνει ξαφνικά η σύντροφος ενός άντρα, δεν μου γράφει πληροφορίες η κοπέλα αν έχει παιδιά αυτός ο άντρας με αυτή τη γυναίκα, πόσα χρόνια ήταν μαζί, αλλά για να προχωρήσουν σε γάμο, σαφώς η σχέση τους είχε βάθος και είχε και χρονικό διάστημα. Δηλαδή το λιγότερο ήταν 6-7 χρόνια μαζί για να ήταν παντρεμένοι σε αυτή την ηλικία και να πεθάνει. Δεν ξέρουμε. Σαφώς είναι μια ουσιαστική σχέση, μια σημαντική σχέση, η σχέση του γάμου και ο άνθρωπος που μένει πίσω, ο χείρος ή η χείρα, χρειάζεται χρόνο για να το ξεπεράσει συναισθηματικά και ψυχικά. Η προσωπική διαδικασία του πένθους για τον καθένα είναι ξεχωριστή. Όταν είμαστε φοιτητές, μας έλεγαν ότι τα αισθήματα πένθους, εάν συνεχιστούν πέραν των 6 μηνών, τότε μιλάμε για κατάθλιψη. Οι καινούργιες έρευνες και τα καινούργια ευρήματα των επιστημόνων της ψυχοπαθολογίας λένε ότι το πένθος μπορεί να κρατήσει μέχρι και 18 μήνες, που να είναι πένθος και αν μετά τους 18 μήνες, μετά την απώλεια, εξακολουθήσει ο άνθρωπος να έχει αυτά τα δυσάρεστα συμπτώματα του πένθους, τότε μιλάμε για ότι έχει πάθει κατάθλιψη. Άρα 9 και 10 μήνες είναι πολύ νωρίς για έναν άντρα που έχει χάσει τη γυναίκα του να έχει ξεπεράσει το πένθος. Γιατί προχώρησε σε άλλη σχέση, προφανώς προχώρησε σε άλλη σχέση επειδή νιώθει μοναξιά, επειδή έχει σωματικές ανάγκες, συναισθηματικές ανάγκες και επειδή ίσως έτσι και έτυχε κιόλας. Όμως η νέα κοπελίτσα δεν του φταίει σε τίποτα. Μια κοπελίτσα 33 χρόνων, νεότατη, να μπει σε αυτή τη διαδικασία, στην οποία να πρέπει να μου στέλνει εμένα επιστολή και να με ρωτάει εμένα πώς πρέπει να διαχειριστεί το φίλο της, ο οποίος έχει σκαμπανεβάσματα ψυχολογικά, ups and downs, έχει μέρες που είναι καλά και μέρες που δεν είναι καλά, έχει κυκλοθυμικότητα δηλαδή, που αυτό είναι ένα σύμπτωμα ανθρώπων που πενθούν ή ανθρώπων που έχουν κατάθλιψη, στην περίπτωση αυτή το πιο πιθανό να είναι πένθος που έχει αυτός ο άνθρωπος, να βιώνει αυτή την κυκλοθυμικότητα η κοπέλα, δηλαδή κάποιες φορές να είναι καλά και να νιώθει ότι πετάει στα ουράνια μαζί του και κάποιες άλλες φορές να έρχεται και να είναι πλήρως απαξιωτικός και μηδενιστικός, να της λέει δεν ταιριάζουμε, να της λέει νιώθω ενοχές κλπ. Και να με ρωτάει εμένα πώς πρέπει αυτή να του συμπεριφέρεται ώστε να ξεπεράσει αυτό το πένθος του. Όπως της έγραψα, πρέπει οπωσδήποτε να πάει σε ψυχολόγο, να κάνει ψυχοθεραπεία από τη στιγμή που έχει μπει σε άλλη σχέση και από τη στιγμή που οι συμπεριφορές του και τα ξεσπάσματα του επηρεάζουν και έναν άλλο άνθρωπο, να πάει να κάνει ψυχοθεραπεία ώστε με τη βοήθεια του ψυχολόγου να τον ξεπεράσει πιο γρήγορα το πένθος και να δει και τι θα κάνει με τη σχέση. Γιατί δεν είναι δίκαιο να διατηρούμε σχέση με έναν άνθρωπο τον οποίο πικραίνουμε και στενοχωρούμε λόγω των άλυτων δικών μας συναισθηματικών θεμάτων. Δεν τον κατηγορώ τον άνθρωπο που πενθεί επειδή έχει φύγει η γυναίκα του, επειδή έχει πεθάνει η γυναίκα του, δεν τον κατηγορώ, όμως είναι κρίμα η νέα η κοπέλα η οποία υφίσταται αυτό το σκοτσέζικο ντους. Μια τη θέλει, μια δεν τη θέλει. Τώρα όσον αφορά το άλλο ζευγάρι, το μεγαλύτερο σε ηλικία, που και οι δύο έχουν μείνει χείροι εδώ και πολύ καιρό και έχει φύγει το πένθος και είναι σε σχέση και είναι καλά μαζί και το γνωρίζουν και τα παιδιά τους και έχουν μια νόμιμη σχέση, όπως λέει η κυρία που έστειλε την επιστολή, δεν είναι παράνομη σχέση, είναι νόμιμη σχέση. Μία γυναίκα που είναι χείρα είναι ελεύθερη. Ένας άντρας που είναι χείρος είναι ελεύθερος. Εκεί πέρα φαίνεται ότι ξεκάθαρα υπάρχουν κοινωνικές προκαταλήψεις και στερεότυπα. Και γι' αυτό υπέθεσα κιόλας ότι πρόκειται για μια προφανώς μικρή πόλη, μικρή περιοχή, ένα χωριό, επαρχία.
που οι άνθρωποι να κουτσομπολεύουν περισσότερο ένα στον άλλον και να ασχολούνται περισσότερο με ποιος είναι με ποιον και ποιος κάνει τι με ποιον. Δεν αφορά κανέναν αν ένας άνδρας που έχει χειρέψει ή μια γυναίκα που έχει χειρέψει, αν ένας άνθρωπος το οποίο ο σύντροφος του έχει πεθάνει, δεν αφορά κανέναν ή το ανθρώπινο του δικαίωμα και η ανθρώπινη του επιλογή να ερωτευτεί ξανά και να δημιουργήσει ξανά μια ερωτική σχέση. Η ζωή συνεχίζεται. Η ζωή δεν τελειώνει με το θάνατο του ενός από τους δύο συντρόφους. Η ζωή γι' αυτό μου μένει συνεχίζεται. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ιστορία μιας οικογένειας φιλικής των γονιών μου, φίλων των γονιών μου, που η γυναίκα πέθανε στα 32-33, δεν κάνω λάθος, από καρκίνο. Και άφησε πίσω ένα αγοράκι, ένα μικρό αγοράκι, νομίζω ήταν 3 χρόνων το αγοράκι αυτό, όταν πέθανε η μαμά του. Η ίδια η μητέρα της κοπέλας που αποβίωσε, η ίδια αυτή, στη δική μου τη βάφτιση, εγώ βαφτίστηκα 20 Σεπτεμβρίου του 1974, γνώρισε μία πολύ καλή φίλη της νονάς μου και η ίδια η πεθερά του χείρου γαμπρού σύστησε αυτή την κοπέλα στο γαμπρό της, παντρεύτηκαν μεταξύ τους και έφτιαξαν μια υπέροχη οικογένεια με άλλα 3 παιδιά και έζησαν και ζουν όλα αυτά τα χρόνια μια πολύ όμορφη οικογενειακή ζωή. Και την ξέρω την ιστορία γιατί λέει η μάνα μου συνεχώς ότι έγινε στη βάφτισή μου. Στη βάφτισή μου η νονά μου είχε φέρει και κάποιες φίλες της μαζί. Στην πραγματικότητα ήταν οι αδερφές του μακαρίτη του αραβωνιαστικού της, γιατί ο αραβωνιαστικός της νονάς μου, ο οποίος προοριζόταν για νονός μου, σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 1974 ενώ πολεμούσε κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής. Η νονά μου είχε έρθει στη βάφτιση μαζί με τις αδερφές του μακαρίτη του αραβωνιαστικού της και η κυρία Όλγα Εξεναρίδου, αυτή η κυρία, μια πολύ σπουδαία κυρία εκεί στην ενορία μας, η οποία μάλιστα, δεν ξέρω εγώ, όταν ήμουν μικρή, ήμουν 10 ετών, όταν πέθανε, σκεφτόμουν ότι ίσως θα γίνει αγία αυτή η γυναίκα, ήταν μια αγία μορφή. Στη δικιά μου τη βάφτιση είπε στο γαμπρό της, έχω γνωρίσει αυτή την κοπέλα, είναι εξαιρετική κοπέλα, γιατί δεν τη γνωρίζεις, και τους έκανε προξενιό, η πεθερά η ίδια. Η πεθερά η ίδια στο γαμπρό της. Έτσι είναι οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Είναι ανθρώπινο όταν μείνεις μόνος και όταν περάσει αρκετό χρονικό διάστημα και ξεπεράσεις το πένθος της απώλειας του συντρόφου σου, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να ξαναπροχωρήσεις, να ξαναερωτευτείς και να ξαναδημιουργήσεις την οικογενειακή μονάδα. Κάποιοι θα πούν, μα ξέρεις, είχε μικρό παιδί ο γαμπρός της και γι' αυτό του είπε να ξαναπαντρευτεί. Δεν είναι μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν μικρά παιδιά που είναι υγιές και φυσιολογικό να ξαναπαντρεύεται ή να δημιουργεί μια άλλη ερωτική σχέση αυτός που έχει μείνει πίσω. Το γάμο και τον έρωτα και τις ρομαντικές σχέσεις δεν τις θέλουμε μόνο για την τεκνοποίηση. Τις χρειαζόμαστε σαν μία από τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες, της συντροφικότητας. Γι' αυτό και τώρα που με την πανδημία φεύγουν αρκετοί άνθρωποι που βρίσκονται σε μια ηλικία που είναι μεγάλη, αλλά δεν είναι και που είναι υποτίθεται μεγάλη σε ηλικία, γύρω στα 70, αλλά δεν είναι μεγάλη σε ηλικία, είναι μικρή 70 ετών. Έχουν μείνει αρκετοί άνθρωποι μόνοι που έχουν χάσει ξαφνικά τον σύντροφο τους, που θα μπορούσε με τον σύντροφο τους να ζήσουν μαζί άλλα 10-20 χρόνια. Η συντροφικότητα είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής των ανθρώπων. Έχουμε δικαίωμα στη συντροφικότητα. Όταν πεθάνει ο σύντροφος κάποιου από μια ασθένεια ή ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, αυτός που μένει πίσω, ο χείρος ή η χείρα, οπωσδήποτε θα πενθήσει την απώλεια του αγαπημένου προσώπου. Το πένθος, ξαναλέω, μπορεί να πάρει μέχρι και 1,5 χρόνο που να πενθεί ένα πρόσωπο. Αν μετά τον 1,5 χρόνο εξακολουθήσουν τα συμπτώματα του πένθους το ίδιο έντονα όπως τον πρώτο καιρό, τότε πρέπει να ζητήσει βοήθεια από ψυχολόγο ο άνθρωπος, γιατί μπορεί να έχει πάθει κατάθλιψη, αλλά μέχρι τους 18 μήνες θεωρείται φυσιολογικό. Όταν περάσει η περίοδος του πένθους, έχει κάθε δικαίωμα ο άνθρωπος να μπει σε μια καινούργια ερωτική σχέση, να αγαπήσει και να αγαπηθεί ξανά. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε.
Δεν μπορούμε αυτό το δικαίωμα να το κάνουμε από μόνοι μας, δηλαδή δεν μπορώ από σήμερα. Σήμερα θα εξασκήσω το ανθρώπινο μου δικαίωμα να αγαπηθώ, αγαπήστε με. Όχι, συμβαίνει, ο έρωτας συμβαίνει, η αγάπη συμβαίνει, γνωρίζεις ανθρώπους στη ζωή σου, κάνεις και εσύ κάτι για να γνωρίσεις. Έχουμε κάνει στα αγγλικά το βίντεο για το πώς να διαχειριζόμαστε τα dating sites. Σε κάποια φάση θα το κάνω και στα ελληνικά, παρόλο που είχα κάνει παλιότερα ένα θέμα, θα το κάνω και αυτό που είχα κάνει στα αγγλικά. Μπορεί κάποιος, για παράδειγμα, να μπει σε μια εφαρμογή γνωριμιών ή μπορεί να μπει κάπου σε ένα ιστοχώρο που να έρχεται σε επαφή με άλλους ανθρώπους που να μην γνώριζε προηγουμένως και να κάνει κάποιες κινήσεις ώστε να γνωρίσει κάποιον άνθρωπο με τον οποίο να, εάν υπάρξει ερωτική έλξη και αν υπάρχει τέριασμα να δημιουργήσουν μια ερωτική σχέση. Δεν μπορείς όμως να το καταφέρεις από μόνος σου 100% να λες σήμερα θα ερωτευτώ με ανταπόκριση, σήμερα θα φτιάξω σχέση. Έτσι όταν μας συμβαίνει, όταν έρχεται ο έρωτας, η ερωτική αγάπη και μας χτυπάει την πόρτα, εάν είμαστε ελεύθεροι και αν είμαστε ελεύθεροι και από πένθος, δικαιούμαστε να ανοίξουμε την πόρτα και να καλωσορίσουμε την ερωτική αγάπη στη ζωή μας με όλα τα θετικά και τα αρνητικά που κουβαλάει. Εδώ σε αυτό το κανάλι έχουμε πει πάρα πολλές φορές για δύσκολα πράγματα που βιώνουν οι άνθρωποι μέσα στις ερωτικές τους σχέσεις. Και εύκολα όμως. Υπάρχουν και ωραία πράγματα μέσα στις ερωτικές σχέσεις. Άρα υπάρχει έρωτας και μετά το θάνατο κάποιου συντρόφου. Αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι το ίδιο το πρόσωπο να έχει ξεπεράσει το πένθος και μετά να προχωρήσει στη σύναψη ερωτικής σχέσης, γιατί αν δεν έχει ξεπεράσει το πένθος θα επηρεάζει αρνητικά τον νέο σύντροφο ή την νέα σύντροφο. Όσον αφορά στο τι θα πει ο κόσμος ό,τι θέλει ας πει. Όταν κλείνουμε την πόρτα μας είμαστε εμείς, ο εαυτός μας, η ψυχή μας, η συνείδησή μας και το τέρι μας εάν έχουμε. Και ο κόσμος όταν κλείνουμε την πόρτα μας δεν έρχεται ούτε να μας αγκαλιάσει, ούτε να μας φιλήσει, ούτε να ακούσει τα προβλήματά μας, ούτε να μας κάνει παρέα, ούτε να συμπορευτεί μαζί μας. Ο κόσμος είναι εκεί και κρίνει και κατακρίνει. Η δουλειά του κόσμου είναι να κρίνει και να κατακρίνει. Η δική μας δουλειά είναι να μην του βάζουμε αυτή. Να μην βάζουμε αυτή στο τι λέει ο κόσμος. Να μην τεντώνουμε το αυτή μας και να ακούμε και να δίνουμε σημασία στο τι λέει ο κόσμος. Χρειάζεται προσπάθεια να αγνοήσουμε αυτά που λέει ο κόσμος, χρειάζεται συνειδητή προσπάθεια και είναι ένδειξη πνευματικότητας ένας άνθρωπος να μπορεί να διαχωρίσει ότι αυτή είναι η άποψη του κόσμου, ας τον κόσμο να λέει και εγώ θα κάνω αυτό που είναι σωστό με βάση τις αρχές μου, τις αξίες μου, τα πιστεύω μου, τη διέστησή μου, τον gut instinct μου και τις προσωπικές ανθρωπιστικές μου αξίες. Δεν λέμε να μην έχουμε αξίες στη ζωή μας, όμως δεν είναι ανθρωπιστική αξία το τι θα πει ο κόσμος, ούτε είναι πνευματική αξία το τι θα πει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν χαρακτηρίζεται από όλες αυτές τις ανθρωπιστικές αξίες. Ο κόσμος λέει από φθόνο, από βαρεμάρα, από προβολή δικών του αποθυμένων, από οτιδήποτε άλλο λέει ο κόσμος. Δεν έρχεται ο κόσμος από αγάπη να σου πει, έλα εδώ να σου πω κάτι από αγάπη. Μα δεν ντρέπεσαι. Έχασες τη γυναίκα σου πριν 5 χρόνια και τώρα έχεις κάνει σχέση με άλλη γυναίκα. Τι ανάγκη έχεις εσύ να κάνεις σχέση με άλλη γυναίκα, αφού τα παιδιά σου τα έχεις, να είσαι μόνος σου, να μείνεις μόνος σου. Ή δεν ντρέπεσαι, πέθανε ο άντρας σου πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια, πριν 3 χρόνια, πριν 2 χρόνια. Και εσύ τώρα τι το θες άλλον άντρα, αφού δεν μπορείς να κάνεις παιδιά. Γιατί δεν κάθεσαι μόνη σου να είσαι μια τιμημένη χείρα. Αυτή η άποψη κυρίως πάει προς τις γυναίκες. Ότι η γυναίκα δεν πρέπει να ξαναπαντρευτεί, ότι η γυναίκα πρέπει να κρατήσει τη μνήμη του συντρόφου της. Ενώ ξέρουμε και πάρα πολλές ιστορίες τις οποίες όταν κάποιος πεθαίνει από ασθένεια, μπορεί στα τελευταία του να ζητήσει από τη σύντροφό του να προχωρήσει στη ζωή της και να της πει: δεν θέλω να μείνεις μόνη σου. Είσαι 50, είσαι 60, είσαι 70 χρόνων, είσαι νέος άνθρωπος. Δεν θέλω να μείνεις μόνος σου. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα να προχωρήσει κάποιος στη ζωή του και ούτε σημαίνει ότι δεν σέβεται τον άνθρωπο που ήταν στη ζωή του προηγουμένως εάν προχωρήσει. Καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση η καινούρια σχέση που δημιουργείται με την προηγούμενη. Η προηγούμενη σχέση με έναν άνθρωπο που έχει πεθάνει τελειώνει οριστικά με το θάνατό του. Τελειώνει εκείνη η σχέση. Οπότε οτιδήποτε γίνει μετά από το τέλος εκείνης της σχέσης δεν αφορά την προηγούμενη σχέση. Αφορά μια άλλη χρονική περίοδο η οποία δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη σχέση η οποία έχει τελειώσει οριστικά. Πιο οριστικό τέλος από το να πεθάνει ένας από τους δύο δεν υπάρχει σε μια ερωτική σχέση. Έχει τελειώσει εκείνη η ερωτική σχέση. Και είπαμε, η ζωή συνεχίζεται και έχει ανθρώπους που μπορεί να ζήσουν μέχρι και τα 95 τους.
Εμένα η μια μου γιαγιά ήταν χείρα στα 70, πέθανε ο παππούς μου στα 70 και έζησε μέχρι τα 95 της. Δηλαδή άλλο ολόκληρο 25 χρόνια, στο οποίο η ίδια έλεγε ότι ήθελε να μείνει μόνη, ήταν η δική της η απόφαση, στο οποίο ήταν μόνη. 25 χρόνια, πέστε με εδώ στο κανάλι, πόσους έχετε που λέτε ότι είστε πάρα πολλά χρόνια ένας με τον άλλο και είστε 15 χρόνια και 16 χρόνια και 20 χρόνια, 21 χρόνια. 25 χρόνια είναι το τέταρτο ενός αιώνος. 25 χρόνια είναι ολόκληρη ζωή για κάποιους ανθρώπους. Έχει ανθρώπους που έχουν μακρόχρονες σχέσεις διαρκείας και με τίποτα δεν φτάνουν 25 χρόνια. Δεν εννοώ με αυτό ότι η γιαγιά μου έπρεπε να ξαναπαντρευτεί, αλλά θεωρώ ότι αν ήθελε η γιαγιά μου να ξαναπαντρευτεί, θα έπρεπε οι κοινωνικές συνθήκες να το επέτρεπαν. Δεν είχε πει κάτι τέτοιο. Όταν ήμουν μικρή, εγώ την πείραζα τη γιαγιά μου. Και τη έλεγα, έλα εδώ γιαγιά, να σε παντρέψουμε, τη έλεγα. Ήταν και πολύ όμορφη η γιαγιά μου, η Σοφία, η μάνα τη μάνα μου, ήταν μια πολύ ωραία γυναίκα, αρχοντογυναίκα. Και μου λέγε, εγώ θα παντρευτώ τον Μιχαήλη. Και τη λέω, ποιο είναι ο Μιχαήλη? Και εννοούσε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, που κατά πως λέει η παράδοση έρχεται και παίρνει τις ψυχές στον Άδη. Πλάκα έκανε η γιαγιά μου, είχε και χιούμορ η γιαγιά μου η Σοφία. Εγώ την έκανα πλάκα τη γιαγιά μου, γιατί εγώ ήμουν 7 ετών όταν πέθανε ο παππούς μου. Ο παππούς μου, ο Θεοδόσης, ο πατέρας της μάνας μου. Ήμουν 7 ετών. Και η γιαγιά ήταν εκεί μαζί μας αρκετά συχνά, δεν ήταν συνέχεια μαζί μας, πήγαινε και στάλαζε τα παιδιά και έδινε ένα γύρο. Και επειδή έχω περάσει πολλές ώρες με τη γιαγιά της Σοφία, της έλεγα, άντρε γιαγιά, να ξαναπαντρευτείς. Επειδή είχε και παράπονα από τον Μακαρίτη τον άντρα της, και καθόταν και τα έλεγε και τα ξανάλεγε, μου κάνε το ένα, δεν μου κάνε το άλλο κλπ. Της έλεγα, να ξαναπαντρευτείς, και μου λέει, όχι, όχι, εγώ θα παντρευτώ τον Μιχαήλ τώρα. Τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και νόμιζε ότι θα πεθάνει από τα 72, από τα 73. Και έζησε μέχρι τα 95 της και ήταν και μια χαρά. Λόγα λέμε στην Κύπρο, πάρα. Ήταν και μια χαρά στην υγεία της. Μια εβδομάδα μόνο με πνευμονία και έφυγε. Και έφυγε ανώδυνα και χωρίς να ταλαιπωρηθεί και να ταλαιπωρήσει κανέναν. Ήταν υγιέστατη γυναίκα και πολύ δυνατός χαρακτήρας. Και ίσως είχε και κάποια στοιχεία που σε κάποια από τα βίντεο μας θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, αλλά τώρα λέμε τα καλά της, δεν θα πάμε περαιτέρω. Λοιπόν, η ζωή συνεχίζεται, δεν ξέρει ο καθένας πόσα χρόνια θα ζήσει. Είναι εντάξει ένας άνθρωπος άμα τελειώσει ο γάμος του οριστικά με το θάνατο του συντρόφου του, της συντρόφου του, είναι εντάξει αφού ξεπεράσει το πένθος να προχωρήσει σε καινούρια σχέση. Και είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Επίσης είναι ανθρώπινο δικαίωμα, για να κλείσουμε αυτή τη ζωντανή μετάδοση έτσι πιο χιουμοριστικά. Επίσης είναι ανθρώπινο δικαίωμα σήμερα που είναι και καλά του Αγίου Βαλεντίνου, 14 του Φεβράρι, είναι ανθρώπινο δικαίωμα να μην γιορτάζουμε αυτή τη γιορτή. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα αυτές τις μέρες να είμαστε μόνοι μας. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα να μην είμαστε σε κακές σχέσεις και να προτιμούμε να είμαστε μόνοι παρά κακώς συντροφευμένοι. Και είναι και ανθρώπινο δικαίωμα να επιθυμούμε να ερωτευτούμε και να αγαπηθούμε με ανταπόκριση, το οποίο όμως αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα δεν μπορούμε να το εξασκήσουμε αυτοβούλως και από μόνοι μας. Όταν υπάρξει μια τέτοια ευκαιρία στη ζωή μας, είτε την πιάνουμε είτε όχι αυτή την ευκαιρία. Γι' αυτό, παρόλο που μπορεί να λέμε πολύ συχνά εδώ τι ωραίο πράγμα να είσαι μόνος και καλύτερα να είσαι μόνος παρά κακά συντροφευμένος, σας αφήνω σήμερα με αυτή τη σκέψη ότι εάν το θελήσουμε μπορούμε να αφήσουμε ανοιχτή την πόρτα στην αγάπη. Δεν ξέρουμε πότε η αγάπη θα χτυπήσει την πόρτα. Μπορεί να πάρει εβδομάδες, μπορεί να πάρει μήνες, μπορεί να πάρει χρόνια. Αν έχουμε όμως ανοιχτή την πόρτα και αν είμαστε διατεθειμένοι να βιώσουμε αυτό που θέλει να μας δώσει η αγάπη, θα μπορούμε να ανοίξουμε την πόρτα όταν ακούσουμε το χτύπο. Θα έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά. Και είναι ανθρώπινο δικαίωμα, όπως είπαμε. Δεν τελειώνει ο κόσμος αν δεν είμαστε ερωτευμένοι. Δεν τελειώνει ο κόσμος αν σήμερα και καλά το Αγίου Βαλεντίνου δεν έχουμε τέρι. Καμία σχέση. Μπορούμε να χαρούμε την κάθε μέρα ξεχωριστά. Μπορούμε όμως να έχουμε στο μυαλό μας ότι θέλουμε και επιθυμούμε, όταν είναι οι συνθήκες κατάλληλες, να έχουμε το τέρι μας. Καλό βράδυ σε όλους. Φιλιά.